Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις 6 το πρωί νέα διπλή επιχείρηση της αστυνομίας σε υποκατάληψη κτίρια στα Εξάρχεια, παρουσία εισαγγελέων. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το ένα κτίριο βρέθηκε άδειο, ενώ στο δεύτερο υπάρχουν άτομα, κυρίως οικογένειες μεταναστών, που αναμένεται να προσαχθούν για εξακρίβωση στοιχείων. Τραγωδία στην Πορτογαλία. Τουλάχιστον 28 Γερμανοί σκοτώθηκαν και άλλοι 21 τραυματίστηκαν σε δυστύχημα που σημειώθηκε με τουριστικό λεωφορείο στη Σάντα Κρούς της Μαδέρας. Για άγνωστους ακόμα λόγους, το λεωφορείο ανατράπηκε και κατέληξε στη στέγη σπιτιού. Με συντριπτική πλειοψηφία εγκρίθηκε από την Ολομέλεια της Βουλής το ψήφισμα για τη διεκδίκηση των γερμανικών αποζημιώσεων. Νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε πως θα προχωρήσει άμεσα η σχετική ρηματική διακοίνωση προς τη γερμανική κυβέρνηση. Προτεραιότητά μας η διεκδίκηση του κατοχικού δανείου, τόνισε από την πλευρά του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ηθικά και νομικά ενεργές οι αξιώσεις της Ελλάδας, υπογράμμισε η Φόφη γεννηματά. Θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα με θύμα νεαρή γυναίκα έγινε λίγο πριν τα μεσάνυχτα στη λεωφόρο Μεσογείων. Σύμφωνα με την τροχαία, το αυτοκίνητο προσέκρουσε με μεγάλη ταχύτητα στην πρόσωψη σούπερ μάρκετ, με την άτυχη οδηγό να εκτινάσεται από το παράθυρο με αποτέλεσμα να βρει το θάνατο. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως δεν φορούσε ζώνη ασφαλείας, ενώ μιλούσε και στο κινητό της τηλέφωνο. Σήμερα καταβάλλεται το δώρο Πάσχα μαζί με το επίδομα ανεργίας από τον ΟΑΕΔ. Την ίδια ώρα πιστώνονται στους λογαριασμούς των δικαιούχων προνοιακά, αναπηρικά και διατροφικά επιδόματα από τον ΟΠΕΚΑ. Και η κίνηση στους δρόμους παραμένει χωρίς προβλήματα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.